δυστυχώς μέχρι σήμερα μάθαμε να λέμε ότι ζούμε στο κράτος της ατιμορρησίας. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα είναι μια νέα αρχή για την Κύπρο, νομένου ότι θα αποδοθεί σωστά η δικαιοσύνη. Πιστεύετε, κυρία Κλάθος, ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη? Θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Θέλω να το πιστεύω για να μπορέσω να κρατηθώ αύριο. Θέλω να το πιστεύω, αν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, μέσα από τον τόπο που περάσαμε εδώ τα 2 χρόνια, υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος γιατί έδειξε το σύστημα μας ότι μπάζει νερά και ότι δυστυχώς δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη και όπου πρέπει. Εάν περάσει και τούτη η όλευρος χωρίς να υπάρξουν ευθύνες, πάνε να πει ότι σαν κράτος δεν τελειώσαμε. Μάλιστα. Εσείς φυσικά θα βρίσκεστε αύριο στο δικαστήριο. Οπωσδήποτε θα βρίσκουμε εκεί με τα παιδιά μου. Αγωνία, ναι, αγωνία. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Άγχος, όλα τα συναισθήματα που μας διακατέχουν τις τελευταίες μέρες, ειδικά σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα σπίδα. Μάλιστα, κύριε Κλάθος, έχουν περάσει 2 χρόνια, αλλά είναι σαν χθες που θυμόμαστε όλοι την φωνική έκρηξη στο Μαρί. Ελπίζουμε πως θα αποδοθεί σωστά η δικαιοσύνη. Ευχόμαστε για μην ότι θα είναι έτσι τα πράγματα, και για μας τα 2 χρόνια είναι σαν να είναι χθες. Ο χρόνος δυστυχώς δεν είναι σε αυτή την περίπτωση καλό. Οι μνήμες είναι εκεί, ίσως το γεγονός ότι δεν αποδόθηκε η δικαιοσύνη, και να μην μας αφήνει να ησυχάσουμε.